Ωραία, να σας καλωσορίσω και εγώ έτσι από την πλευρά μου. Καταρχάς, να σας πω ότι όταν στη συντακτική πρωτοέβησε η πρόταση να κάνουμε αυτήν την εκδήλωση, ήταν πέρυσι, πριν από το Μάη-Ιούνι. Εντάξει, τα καταφέραμε με κάποιους μήνες καθυστέρηση, να προλάβουμε την δεκαετία τουλάχιστον. Και δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε κάποιες δυσκολίες στο να οργανώσουμε την εκδήλωση, γιατί όπως πολλοί και πολλές θα σκεφτήκατε, τι είναι τώρα αυτή η εκδήλωση, τι σκοπό υπηρετεί, τι είναι η νοσταλγία, είναι καλό πράγμα, είναι κακό πράγμα, το σήμερα, το χθες, το αύριο κτλ. Όλα αυτά τα σκεφτόμασταν κι εμείς και είχαμε δεκάδες δισταγμούς. Τελικά, ευτυχώς, έτσι όπως γίνεται συνήθως, υπήρχε μια αποφασιστικότητα φέτος ότι δεν γίνεται να περάσει αυτή η δεκαετία και να μην οργανωθεί μια συζήτηση τουλάχιστον, γιατί όταν το σκεφτείτε δεν έγινε κάποια τέτοια συλλογική διαδικασία, προκειμένου να κουβεντιάσουμε. Και το πώς θα κουβεντιάσουμε και σε τι θα καταλήξει, αν το θέλετε, δεν χρειάζεται να το προκαταλάβουμε κιόλας. Και γι' αυτό επιλέξαμε και σαν δομή συζήτησης μια πιο ανοιχτή, πειραματική, συνελευσιακή διαδικασία, δηλαδή δεν πήγαμε με το πάνελ. Δεν θέλαμε, ας πούμε, να έχουμε ένα μεγάλο πάνελ, κλασικά, ας πούμε, με 5-6 ομιλητές, όπου η πρώτη μια μισή ώρα θα είναι, ας πούμε, οι εισηγήσεις. Αντίθετα, θα κινηθούμε μια διαδικασία όπου θα ανοίξει κατάλογος ομιλητών αμέσως μετά. Ξεκινάει όποια θέλει να δηλώνεται. Θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε με τοποθετήσεις κοντά στο 7 λεπτό. Τουλάχιστον στην αρχή θα υπάρχει και μια ανοχή από την πλευρά μας. Όσοι μιλήσουν δηλαδή στην αρχή να ξέρουν ότι θα έχουν και περισσότερο χρόνο. Εντάξει, τώρα μεγαλώσαμε, μου είπε και άλλη και λίγο. Δεν θα εκφυλιστεί η διαδικασία, δεν θα φτάσει ξημερώματα. Ξημερώματα θα είμαστε στο ήλιο, στο πάρτι. Να τελειώσουμε μια λογική ώρα, ας πούμε, γύρω στις 11.30. Επομένως, αντίστοιχα θα διαμορφωθούν και οι τοποθετήσεις. Τώρα, καλό είναι όποιος όποια τοποθετείτε να έρχεται μπροστά, γιατί προσπαθούμε να μαγνητοσκοπήσουμε την εκδήλωση. Δεν καταφέραμε να έχουμε live streaming όπως μας έτσισαν. Εντάξει, κάποιοι θέλαν, κάποιοι δεν θέλαν. Πολλοί σύντροφοι συντρόφοι που είναι στο εξωτερικό μας το ζητούσαν επίμονα. Όμως είναι καλό να έχουμε και για αρχιακούς λόγους καταγεγραμμένες όλες τις τοποθετήσεις. Καλό είναι όποιος όποια θέλει να έρχεται μπροστά. Η διαδικασία θα ξεκινήσει με τις τοποθετήσεις του Ηλία και της Ειρήνης και του Ηλία, που είναι μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του K-Lab, όμως θα τοποθετηθούν χωρίς να εκφράζουν κάποια συλλογική διαδικασία, σαν τις δικές τους τοποθετήσεις, απλά για να ρολάρουν. Επομένως, εγώ θα δώσω το λόγο τώρα στην Ειρήνη και έχει ανοίξει κατάλογος ομιλητών, οπότε σιγά σιγά ας δηλωνόμαστε για να πάμε με τη κλασική διαδικασία, ετοιμάζεται μετά ο τάδε.